Για να δεις ρε, γράφει τώρα αυτό εδώ. Δεν ξέρω. Λέει χρόνο. Λέει χρόνο, αλλά δεν πάτησα τίποτα. Το πάτησε εσύ. Γράφει τώρα. Δεν ξέρω να γράφει. Με δανεικό κινητό. Ναι. Έχει γράψει μήνυμα, βάλε βλάκα στην κινητό. Δανεικό κινητό, δανεικό... δανεικός ασφαλιστής, κάτι τέτοιο. Ο βλάκας. Στα διαιτητικά ακόμα δουλεύουνε, μια χαρά είναι. Κλείσε την πόρτα, πασά μου. Κλείσε την πόρτα, Μάτσον. Κλείσε να. Ναι. Τον Ιγερό να άκουσε μια συναδέλφια. Θέλει ένα μπουκαλάκι πάνω. Θέλει ένα μπουκαλάκι πάνω. Τι μάρκα θέλεις, Τζόνι! Μπλακ, Τζόνι θέλεις! Είσαι ωραίος. Τι famous, ρε! Τι θέλεις, την Πέρδικα! Πέρδικα, Πέρδικούλα! Μου εσύ! Πέρδικούλα μου! Τρίψε το γήπεδο, ρε! Τρίψε το γήπεδο, ας φωτιές! Ρε, χαμηλώσε τη μουσική, ρε! Βάλε κανένα καλό κλαρίνο να ακούσουμε. Με μια προβατίνα να γίνει χαμός. Είναι μερακλείδες σε τα Μαστόρια. Πάω κάτω, άστο. Πώς ήταν και πώς έγινε ρε παιδιά, πω πω. Έτοιμο για χρήση. Αλλά όχι για κατάχρηση. Γεια σου φίλε μου. Πάμε εδώ από τα δυτικά να δείξουμε δυτικό τομέα των μουσείων και γενικότερα το δυτικό γήπεδο. Γεια παιδιά, γεια. Καλή ξεκούραση ρε. Το πάει για βροχή. Θα ρίξει πολύ βροχή. Αύριο. Σήμερα, ρε.
Έτσι έχουν τα χρόνια τα παιδιά. Σήμερα, Τρίτη, 17 του Νοέμβρη. Εργασίες στην απογειοποίηση. Βλέπουμε τα αποτελέσματα των καψιμάτων. Βλέπετε, έχει κοπεί πολύ χώμα από τον νότο, όχι έξω από την είσοδο-έξοδο των οχημάτων, αλλά δεξιά, όπως κοιτάει ο Βάκος προς την εκκλησία. Βλέπετε πόσο μακριά είναι οι κολόνες αντιστηριγμάτων από την είσοδο, στα 23 μέτρα. Αυτό το λέω με σιγουριά, γιατί μου το έχουν πει τα διαβατάρικα πουλιά. Πάει γοργά, Μάη-Ιούνι του 21 τελειώνει το θέμα της υπογειοποίησης. Εδώ πέρα θα είναι πεζοδρόμηση. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους κατασυμματάκες εδώ πέρα. Και τώρα βλέπουν το τζίρο τους να είναι στο Ναδύρ. Όταν ανοίξουν τα μαγαζιά όμως, παιδιά, εδώ θα είναι μαγαζιά γωνία. Συμπεριλαμβανομένου και του πύλου του Σταύρου. Με αυτά πάω λίγο στα μαγαζιά του Σταύρου. Μια τίκλα δηλαδή πίσω από την εκκλησία. Να τραβήξουμε για την αποφώνηση το τι έχει γίνει σε όλο μα όλο το γήπεδο. Πάμε, παιδιά, από εδώ, από τα ψηλά, να δούμε τι έγινε σήμερα στην υπογειοποίηση και στο τομέα 13. Στο βορρά της υπογειοποίησης, σιδερώματα, όπως βλέπετε, έχουν πέσει γεώπανα, ασφαλτόπανα στις πλάτες, στα τυχεία. Ο τομέας 13 απειράκτος. Το μόνο που πειράζεται είναι το σκάψιμο εις βάθους. Βλέπετε πως φεύγει, παιδιά, από εδώ η κούρμπα, μπαπ, και φεύγει στην κολόνα. Για να έχουμε το άνοιγμα των βαρέως τύπου οχημάτων, πούλμαν κτλ. Να στρίβουν μέσα στην Αγία Σοφιά ή να βγαίνουν από την Αγία Σοφιά. Πλάτος 23 μέτρων. Το πιο στενό μέρος είναι αυτό εδώ, τα 9 μέτρα. Έξω από την πυλώνια εδώ. Μία λωρίδα ανακατεύθυνση, συνολικά δύο δηλαδή. Μην το βλέπετε μικρό το δρομάκι. Θα έχει και πεζοδρόμιο. Εδώ θα μπαίνουν τα όμβρια, μία από τις 3-4 τύπες που θα ανοίξουν κατά μήκος της υπογειοποίησης. Βλέπετε, ούτε καν ανεμίζει ο δικέφαλος αητός, άπνοια τελείως, βαρύς ο ουρανός. Πέμπτη έχουμε το μάτς με τη Ζόρια, να δούμε πόσοι θα είμαστε για να παίξουμε. Κάναν τεστ τα παιδιά, βγήκαν αρνητικά, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά. Να πάρουμε την νίκη και να παίξουμε το τελικό στην Αγγλία. Πρώτα βέβαια να νικήσουμε τους Πορτογάλους και μετά πάμε για το τελικό των μαχών στο Λέστερ. Με αυτά, την καεκάρα, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τρίτης. Να είστε όλοι καλά, αδελφιά.